Πάμε τώρα σε θέματα πολιτισμού. Είπαμε πολλές οι εκδηλώσεις και οι παραστάσεις σε μέρη όπου κάνετε τις διακοπές σας. Σε μια τέτοια παράσταση θα σταματήσουμε, συγκεκριμένα στο Φεστιβάλ Θάλασσα στα Νέα Μουδανιά, όπου εκεί θα παρουσιαστεί στις 20 του μήνα, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη, η παιδική θεατρική παράσταση «Η Μάσα και ο Αρκούδος», μια μεγάλη γιορτή, και είναι μια παράσταση η οποία έχει κάνει και κάνει περιοδία όλο το καλοκαίρι σε σκηνοθεσία της Μίλα Σκουλίεβα, η οποία είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Χρόνια πολλά για αυτές. Χρόνια πολλά. Μηχή, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά. Πολύ καλά, πολύ καλά. Προσπαθώ να ξεκουραστώ κι εγώ, γιατί με περιμένει πολύ δύσκολο χειμώνας, με πολλά πράγματα και... Ναι. Που θα κάνω φέτος, τα αλλά... μαθαίνουμε. Αρχίζουμε αντίστροφα λοιπόν. Θα σας βλέπουμε μετά, ναι, τους πολύ πετυχημένους παγιδευμένους. Θα σας βλέπουμε από τη νέα σεζόν στον Άγιο Έρωτα, στον Α. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έχουν ξεκινηθεί ήδη τα γυρίσματα. 4 παιδιά έχετε εκεί? Έχω 3 παιδιά. 3 παιδιά, εντάξει. Ναι. Σας πρόσθεσα ακόμη ένα παραπάνω. 3 παιδιά. Για πείτε μας λίγο για αυτό, παιδιά, το καινούριο σύριαλ. Ξεκινήσαμε γυρίσματα και ξεκινήσαμε μέρες που ήταν καύσωνος, οπότε ήταν λίγο δύσκολα, αλλά είμαστε τόσο χαρούμενοι και τόσο ενθουσιασμένοι με το σενάριο και όλο το casting και όλους τους συντελεστές και μεταξύ μας, που νομίζω το αντέξαμε και προχωράμε. Μάλιστα. Οπότε θα συνεχιστούν τα γυρίσματα πάλι μετά τις 26 Αυγούστου και ελπίζω ο καιρός να είναι πιο υποφερτός, για να μην να μας ταλαιπωρήσει τόσο. Ναι. Θεατρικά, ναι, θα σας συναντήσουμε κάπου, κυρία Κουλίεβα, το χειμώνα? Θεατρικά, ναι, θα με συναντήσετε, ναι, αλλά είναι λίγο νωρίς να σας... Μάλιστα. Οπότε, που ακριβώς, το καταλαβαίνω. Είναι από τη δεύτερη σεζόν στο θέατρο. Από Ιανουάριο. Από τη δεύτερη σεζόν, ενώ από το Φλεβάρι μήνα. Από το Φεβρουάριο. Ωραία, εμείς να ευχηθούμε καλή δύναμη λοιπόν στα νέα τηλεοπτικά σας σχέδια και στα θεατρικά που θα έρθουν λίγο αργότερα. Θα σας παρακολουθούμε στον Α, Άγιος Έρωτας. Ο Έρωτας βέβαια πάντα Άγιος είναι, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, έτσι? Και εγώ έτσι λέω. Έτσι λέτε. Θα δούμε. Πάντως, φέτος το καλοκαίρι η παράστασή σας, η Μάσα και ο Αρκούδος, επισκέπτεται πολλές περιοχές. Την ερχόμενη Τρίτη θα είναι εδώ, στη Χαλκιδική, στα Νέα Μουδανιά. Γιατί επιλέξατε φέτος να σκηνοθετήσετε μια παιδική παράσταση, κυρία Κουλίεβα? Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε? Με μεγάλη μου χαρά δέχτηκα την πρόταση του Γιάννη Ζαφυρίου να σκηνοθετήσω παιδική παράσταση, γιατί μου αρέσει πολύ το θέατρο για παιδιά πρώτον, και δεύτερον έχω ανοίξει την πόρτα της σκηνοθεσίας και φέτος το χειμώνα είχα σκηνοθετήσει και μια παράσταση για μεγάλους. Σεργέι είναι και πολύ βλάκας, έτσι λεγόταν, στο Ίδρυο Μιχάλης Κακογιάννης, και μετά ήρθε αυτή η πρόταση, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και είμαι ακόμη πιο χαρούμενη για το γεγονός ότι αυτή την είναι παράσταση... Είναι η πρώτη σας παιδική παράσταση. Πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι η πρώτη, σας... είναι η πρώτη παιδική παράσταση που σκηνοθετείτε? Όχι, δεν είναι. Α, δεν είναι. Έχετε ξανακάνει, δεν είναι, παιδικό. Υπήρχαν απόπειρες και μάλιστα απόπειρες που μπορώ να πω έτσι πολύ, με πολύ ενδιαφέρον και πάλι είχαν επιτυχία, αλλά ωραία, έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Μάλιστα. Και φέτος σε όλες τις περιοχές που πήγε η παράσταση είχε πάρα πολύ συγκινητική ανταπόκριση. Οπότε είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που αυτό που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τα παιδιά και τους μεγάλους έπιασε τόπο. Και θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους τους θεατές που είχαν παρακολουθήσει αυτή την παράσταση μέχρι τώρα, και όλα αυτά τα οποία λαμβάνω, τα μηνύματα που λαμβάνω είναι τρομερά συγκινητικά. Χαίρομαι πολύ που θα παιχτεί και στα Μουδανιά, γιατί αγαπάμε τη Χαλκιδική και το συγκεκριμένο θέατρο που έχω παίξει και εγώ προσωπικά αρκετές φορές. Και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ναι, να τα λέμε την αλήθεια. Φαντάζομαι ότι έχετε προλάβει να κάνετε και καμιά. Φαντάζομαι να έχετε προλάβει να κάνετε και καμιά βουτιά στη Χαλκιδική, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία θάλασσα, δεν ξέρω. Υπήρχαν χρόνια συνεχόμενα που πήγαινα διακοπές στη Χαλκιδική και όντως την αγαπάω πάρα πολύ. Δικός μας άνθρωπος. Ωραία. Ναι, λοιπόν, ναι. Να πούμε ότι η Μάσα και ο Αρκούδος είναι ένα από τα 5 κορυφαία παιδικά σε Ευρώπη και Αμερική. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο? Δεν υπάρχει παιδί που δεν γνωρίζει αυτό το παραμύθι.
είναι τόσο ήρωες, έχουν φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο που είναι πάρα πολύ κοντά στην αντίληψη και την νοοτροπία ενός παιδιού. Οπότε τα παιδιά μπορούν, από 3 χρονών και πάνω μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή την παράσταση και τους ήρωες κυρίως και τις σχέσεις που φτιάχνουν οι ήρωες, που φτιάχνει η μάσα με όλο το ζωικό βασίλειο της, του δάσους. Είναι πάρα πολύ κοντά, είναι ανατρεπτική, είναι με, πάντα με καλή διάθεση, είναι με καταστάσεις που καλούνται να λύσουν και να μάθουν από αυτά τα οποία συναντάνε. Οπότε ουσιαστικά τα παιδιά μαθαίνουν μαζί με τη μάσα κάποια πράγματα και ζουν όλη αυτή την περιπέτεια η οποία περνάνε ήρωες. Η παράσταση ξεκινάει, συγγνώμη, με τις ετοιμασίες μιας μεγάλης γιορτής για την Τάσα, σωστά? Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια μαζί με αυτό που θα δουν οι θεατές, που είναι ένα πάρτι, μια μεγάλη γιορτή, που είναι τα γενέθλια της Τάσα. Δεν πρόκειται για για μια γιορτή. Παράλληλα, με την προετοιμασία αυτής της γιορτής, περνάμε αρκετά πράγματα και μηνύματα και στα παιδιά, από το πόσο πρέπει να αγαπάμε τα βιβλία μέχρι τις αξίες που νομίζω καλό είναι να τα ξανααγγίζουμε, όπως είναι φιλία, όπως είναι καλή παρέα, όπως είναι νοιάζομαι τον άλλον, όπως είναι βοηθάω τον άλλον. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία υπόγεια έχουμε βάλει σε αυτή την ιστορία, όπως υπάρχει πολύ κλασική μουσική που είναι που συνοδεύει την παράσταση, που χρησιμοποιούμε στην παράσταση, υπάρχουν τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για αυτή τη δουλειά, και πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για τους συντελεστές που είχα, που είναι οι χορογραφίες Ιωάννα Μίτσικα, οι μουσικές έχει γράψει ο Γιώργος Πορτογιώργης, τα παιδιά που ερμηνεύουν τους ρόλους είναι εξαιρετικά δοτικοί και το κάνουν πολύ κέφι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η βοηθός σκηνοθέτη είναι Βασιλική Ζεφυρίου, που στάθηκε πάρα πολύ σε όλη τη διάρκεια των προβών. Οπότε η καλή ομάδα πάντα νομίζω φαίνεται, γιατί φαίνεται στο αποτέλεσμα αυτό. Αν έχουμε συνεργαστεί καλά. Εμείς θα το δούμε λοιπόν την ερχόμενη Τρίτη στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στο Φεστιβάλ Θάλασσας. Όλα αυτά τα ωραία που μας περιγράφετε εμείς θα τα δούμε επί σκηνής. Κυρία Κουλίβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία σε όλα σας τα χειμερινά σχέδια. Εμείς θα σας παρακολουθούμε πάντως και από τη νέα τηλεοπτική σειρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ευχαριστούμε να είστε καλά επίσης. Και καλή επιτυχία στο Φεστιβάλ της Θάλασσας. Έτσι, να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.